Την Κυριακή του Τύφλου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την σύναξη πάντων των Ενετολία και Ακρανία Διαλαμψάν των Αγίων. Με αφορμή την εορτή των Αγίων του νομού μας, η Ιερά Μητρόπολη πραγματοποίησε λατρευτικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή το πρωί τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακρανίας Κοσμά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην πόλη της Βόνιτσας, όπου πλήθος πιστών παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία. Να πάμε δύναμη από τους Αγίους μας για να αγωνιστούμε εμείς στον καθημερινό μας αγώνα. Γιατί μας δείχνουν, αγαπητοί, είναι οδοδείχτες οι Αγίοι μας. Μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθούμε. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Ο δρόμος του προσωπικού μας αγιασμού, αφού τούτο εστί το θέλημα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αγιασμός ημών. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε Άγιοι, όχι μόνο οι Άγιοι τους οποίους τιμούμε και οι τοπικοί μας Άγιοι, αλλά όλοι μας είμαστε καλεσμένοι να γίνουμε Άγιοι. Οι τοπικοί μας Άγιοι και προστάτες μας λοιπόν μας υπενθυμίζουν αυτό το καθήκον του αγώνος μας για τον προσωπικό μας αγιασμό. Αλλά όμως μας υποδεικνύουν και τον τρόπο δια του οποίου θα μπορέσουμε κι εμείς να επιτύχουμε τον προσωπικό μας αγιασμό, ας παραλάβουμε, ο οποίος είναι ο Κύριος σκοπός της ζωής μας. Ο νομός Ιτωλοκαρανίας έχει αναδείξει έναν λαμπρό χορό Αγίων. Ακτινοβόλησαν άνθρωποι όπου μαρτύρησαν ή ασκήθηκαν δίνοντας την ψυχή και το σώμα τους για τον Θεάνθρωπο Χριστό μας. Οι Άγιοι που γιορτάζει η Εκκλησία την Κυριακή του Τύφλου είναι ο Όσιος Βάρβαρος ο Πενταπολίτης, ο Όσιος Ιερομάρτυρας Βλάσιος ο Ενσκλαβένης, ο Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης, ο Όσιος Δαβίδ, οι Άγιοι αδελφοί Σιμεών και Θεόδωρος, ο Όσιος Ευγένιος ο Ετωλός, ο Άγιος Ιωάννης ο Βραχωρίτης ή ο Εξοθωμανών, ο Όσιος Ιάκωβος ο Νεομάρτυρας και οι τρεις μαθητές του, Ιάκωβος, Διονύσιος και Θεονάς. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Λάμπρος, Θεόδωρος και Έτερος Ανώνυμος και φυσικά ο Άγιος Εθνοϊερομάρτυρας Κοσμάς ο Ετωλός. Η υπέρλαμπρη σύναξη των Αγίων της Ετωλοκαρανίας εορτάζεται πανηγυρικώς την 6η Κυριακή μετά το Πάσχα. Κατά την πανηγυρική θεία λειτουργία τέθηκαν προς προσκύνηση των πιστών τα ιερά λείψανα των τοπικών μας Αγίων.